χαρούμενη αισθάνομαι σήμερα ιδιαιτέρως, διότι δίπλα μου έχω τον γνωστό σε όλους, αγαπητό, πολυσχηδή, πολυτάλαντο, υπερτάλαντο, Τάκη Παπακίδη, ποντιακής καταγωγής, που επέρεται, είναι περήφανος για την καταγωγή του και το δείχνει σε όλους, με τις παραστάσεις του, με το έργο του, με την ομάδα του, Τεμερέκ, καλά το λέω κύριε Παπακίδη. Τεμετέρ, δεν ξέρουμε ποντιακά. Σας καλησπερίζουμε, υποδεχόμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο ιστορικής προσφυγικής μνήμης, μνήμης των δύναμη είπατε, πολύ σωστά, διευκρινίσατε, που στα πολυματήρια η Πλάσα Ρέτσο. Με τι αφορμή, μια πολύ ωραία αφορμή. Έχουμε την θεατρική σας παράσταση, όχι κωμωδία, να το τονίσουμε αυτό αυτή τη φορά, με τίτλο «Μετά την Κόβα Παρθένα» έχουμε... Γνώστος, Ρίζαμ και Κλαδίμ. Άκρος ποντιακός τίτλος, ποντιακό έργος. Νοσταλγία, επιστροφή στην πατρίδα. Ρίζαμ, μας το λέγανε οι γιαγιάδες μας, έλεγαν στο εγγονάκι τους. Ρίζαμ δηλαδή, και Κλαδίμ, και Κλαδί. Η ζωή όλη, με δύο λέξεις. Αυτές οι γυναίκες που δεν ξέρουν να βάλουν να γράψουν το όνομά τους, τα είπαν όλα τη διαδρομή και όλη την ιστορία του ανθρώπου. Ρίζα και Κλαδί. Μάλιστα. Αυτή η παράσταση, τι σκοπό έχει? Δώστε μας λίγο το story, λίγο το προφίλ, πάμε ταυτότητα προφίλ της παράστασης αυτής που θα έρθει, όχι ο ποντιακός πληθυσμός, όλος ο κόσμος θα σας δει. Γιατί είσαι δύο γραφές, να το πούμε. Στην ποντιακή διάλεκτο και στην νεοελληνική. Εξαίρετα γραμμένη η παράσταση και στην ποντιακή διάλεκτο και στην νεοελληνική. Και στην ποντιακή εκδοχή υπάρχει μια πράξη η οποία είναι στην νεοελληνική. Πρωταγωνιστεί η μητέρα, η γυναίκα μου δηλαδή στο ρόλο, και με τις αναφορές που γίνονται εκεί, με το απόσπασμα αυτό, μπορεί ακόμα και την ποντιακή, την παράσταση στην οποία θα είναι η ποντιακή διάλεκτος, μπορεί να γίνει κατανοητή και αυτή η παράσταση σε ένα μη πόντιο. Άρα, αλλά αν επιλέξει. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Θα έρθει σίγουρα να σας θυμίσει, γιατί το αξίζεται με πολύ προς το εισιτήριο, το πούμε και αυτό. 1η Ιουλίου, 9.30 ώρα, στο κυβερνείο παλατάκι της πόλης. Αλλά έπειτα σίγουρα και περιοδία. Βέρεια, είπατε καβάλα, καθορισμένες ημερομηνίες και θα συνεχίσουμε εσείς και χειμώνα. Δώστε μας λίγο το προφίλ του, το story της παράστασης. Μια οικογένεια αναζητεί την τύχη της, προσπαθεί να αποφύγει την καταιγίδα που έρχεται στην Τραπεζούντα. Μια οικογένεια μετακινείται προς το Βατούν, αλλά όχι όλα τα μέλη της οικογένειας, διότι ένα μέλος της οικογένειας δεν μπορεί να έρθει μαζί με τον πατέρα, το γιο και την νύφη, διότι πρέπει να μείνει στην Τραπεζούντα για κάποιον λόγο. Αυτή η μετακίνηση των μελών της οικογένειας στη συνέχεια εξελίσσεται δραματικά και τρομακτική είναι η εξέλιξη του έργου και απογειώνεται η δραματικότητα του... Η οποία είναι τραγική και έχουμε και τέλος. Γιατί όλη η ιστορία είναι τραγική, αλλά τραγική... Ο τίτλος δείχνει όμως αισιόδοξο τέλος, νόστος. Ναι, ότι όχι, η αισιοδοξία είναι ότι εμείς είμαστε περήφανοι, είμαστε αξιοπρεπείς, είμαστε αγωνιζόμαστε να κατακτήσουμε τη δικαίωση. Δικαίωμα στη μνήμη, λέει ο καθηγητής Ουκιάδης, στα όσα τα έντυπά του και στις συνομιλίες του. Αυτό, κάποιοι άνθρωποι που εγκλημάτισαν, που δημιουργήσαν αυτή τη φασιστική εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ποντίου και συγκεκριμένες βάρος. 101 χρόνια δεν είναι τυχαία, φαντάζομαι, η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου Να ακουστεί και να μαθευτεί η αλήθεια του, ώστε να μην ξανασυμβεί τουλάχιστον. Και να μου ζητήσουν μια συγγνώμη. Να πούμε ότι το σημείο αυτό ιστορικής προσφυγικής μνήμης, ναι, δεν είναι τυχαίο, ήταν, υποδέχτηκε πριν 101 χρόνια στους πρώτους ποντιακής καταγωγής ανθρώπους. Δώστε μας λίγο τα ονόματα των συντελεστών, αν δεν τα έχετε. Βεβαίως. Γιατί το σενάριο είναι του Δημήτρη Πιπερίδη, τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, τα σκηνικά ο Νίκος Κασαπάκης, ήχο και φωτισμούς ο Γιάννης Καπράρας, ιστορικός σύμβουλος ο Κώστας Φωτιάδης, τραγούδι έμειξης ο Κωνσταντίνης Τσαχουρίδης, μουσική ο Σταύρος Παζαρέντζης, στίχους του τραγουδιού έγραψε ο Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου, τα κουστούμια η Μαρία η Μαγκύρα, φωτογραφίες Αργύρης Σιχτζής, επιμέλεια χτενισμάτων Νίκος Σούρας, βίντεο άρτ Μιχάλης Μινακούλης. Ας πούμε την ψύχωση και την καλλιτεχνική επιμέλεια είχα και εγώ. Και τον ωραίο χορηγό και... που μας προσέφερε τα ωραία δέσματα στη συνέντευξη. Ο Ραγιάν, το έργο βιοτεχνία των παραδοσιακών ποντιακών προϊόντων, Ραγιάν, που μας προσέφερε αυτό το ειδικό βήμα και την Τετάρτη και... μετά την παράσταση θα προσφέρει ένα ολόκληρο γεύμα σε όλους τους θεατές, αντίδωρο στους προγόνους, στους αθάνατους θεατές μας. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ μου, και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, είναι στην Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς και στο Δήμο Καλαμαριάς και, και στην περιφέρεια που μας έδωσε, που μας παραχώρησε το χώρο που θα παίξουμε στο κυβερνείο.
Και προσωπικά θέλω να το πω, χωρίς να αποδυναμώσω καθόλου την προσφορά των μελών του Συμβουλίου, αλλά πρέπει να το πω στον Τραντέλενα, τον Μπαλίκαρο, τον Κώστα του Σόη, που δεν κοιμάται, γνεφίζει, κοιμάται και γνεφίζει για αυτήν την παράσταση. Ποιο το προσωπικό σας στοίχημα για αυτήν την παράσταση, προσδοκίες σας. Να συγκινηθεί ο κόσμος και να αργήσει να κλάψει, να αργήσει να χειροκροτήσει, να λειτουργήσει νοσταλγία, να τον κρατήσει ζωντανό για κάποια δευτερόλεπτα τη μνήμη του, την πίκρα του, την οργή του και μετά να λειτουργήσει ρεαλιστικά. Εν κατακλείδη θα λέγαμε ότι η παράσταση αποτελεί ένα αντίδωρο στην προσφυγική ιστορική μνήμη. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά την πρωτοβουλία σας και καλή συνέχεια στον δρόμο σας, τον πολύ σημαντικό αυτό στο θεατρικό γύμναστε και δι' ποτιακό θεατρικό γύμναστε. Ευχαριστώ πολύ που σας είδα.